Καλησπέρα σας. Τι κάνετε κύριε Παπαδόπουλε? Τι γίνεται, καλή εβδομάδα. Ανταποδίδω τις ευχές. Είσαι τυχερός. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν λύγησε στην Τρίπολη. Η αρμάδα του Γιώργου. Δες. Η αρμάδα του Γιώργου Δόνη. Με αποτέλεσμα το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά δεν κατάφερες να πάρεις το διπλό, να μην έχει επιπτώσεις και ο Άρης της καρδιάς μας να είναι ήδη στα play-off. Το βάλαν, δεχόμαστε βάλαν αυτό. Το χεράκι τους, άλλο το ένα. Τι? Ναι, βάλαν και το χεράκι τους και τους άλλους. Δεν πειράζει. Θα μου πεις εδώ, βάλαν το χεράκι τους καμιά 4-5 για να μην μπω στα play-off. Αλήθεια είναι. Με καμιά δεκαριά βαθμούς που μου έχουν φάει. Μπήκες όμως. Ωστόσο μπήκες. Οπότε μεταγραφές που δεν έκανες. Μετριάστηκε η κατάσταση. Τα πούμε αυτά στη συνέχεια, τα αναλύσουμε. Έτσι. Απλά εγώ εξετάζω το γεγονός ότι πάλι δεν πήρες το διπλό. Πήρα το βαθμό όμως. Σημαντικό. Πήρες το βαθμό. Πολύ σημαντικό. Μας έβγαλε στην ψυχή. Πάρα πολύ σημαντικό. Έφαγες δυο γκολ από τον Αραβίδη. Αλήθεια είναι αυτό. Παναγόπουλος πανηγύρισε πιστεύω. Εντάξει, ο βαθμός έτσι όπως είναι τα πράγματα χρήσιμα θα είναι τώρα 33. Θα έπρεπε να κερδίσεις. Πώς? Θα έπρεπε να κερδίσεις την Κυριακή. Τώρα χαλαρά. Αν ήταν στις 33 ο αστέρας μου. Τον έχεις στην ισοβαθμία. Τον αστέρα. Τον έχεις. Ναι. Για 33 να ήσουν. Αλλά και πάλι να είσαι και πιάνος για την πέμπτη θέση. Γιατί πάντα πρέπει να κοιτάμε ψηλά. Πέμπτος πρέπει να τερματίσεις. Τώρα όμως που θες να κάνεις rotation. Ένα βαθμό το rotation δεν μπορεί να πάρει. Άμα δεν μπορεί να πάρει ένα βαθμό το rotation θα επιβεβαιώσει τον ίνι που δεν του βάζει. Το rotation, ε. Βέβαια. Δεν θέλει έναν. Ένα για να είσαι πέμπτος. Δεν έχει σημασία. Εγώ θέλω σημασία να... έχει. Μα δεν είσαι πέμπτος. Μετά τα playoff έχει σημασία. Ναι, αλλά εγώ θέλω να τελειώσω την κανονική διάρκεια πέμπτος. Και αν μπορέσω να πάρω και τρεις βαθμούς ενώπιον στο playoff, θα είναι ακόμα καλύτερα. Γιατί υπάρχουν και τα playoff μετά. Μα είναι σημαντικό το να κερδίσεις την Κυριακή. Εγώ πιστεύω ότι μπορείς να κερδίσεις αυτό τον Ατρόμητο στο Γεμελαγής που θα κάνεις, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες. Ο Ατρόμητος θα κάνει. Να δούμε ποιες θα είναι. Ο Ατρόμητος έχει ελπίδες μαθηματικά. Και άμα είναι ένα-ένα στη Λαμία, το δίνεις στον Ατρόμητο το. Ναι, αλλά είναι και Τρίπολη. Το δίνεις στην Τρίπολη. Πρέπει να αγγελάρει και η Τρίπολη και όφη για να μπει ο Ατρόμητος. Από άψη ταξιδίου. Προτιμώ την Τρίπολη. Εγώ προτιμώ το Ηράκλειο. Εσύ το προτιμάς, δεν το προτιμάς. Στα play-offs στο Ηράκλειο δύσκολα βλέπω τη μετάβαση. Γιατί? Γιατί έχω καλούς φίλους και συναδέλφους κάτω. Κανένα, ποιον? Έχω εγώ πολλούς. Αλλά θα πάω μόνος μου, δεν υπάρχει θέμα. Τι θα πας μόνος? Μια μέρα όλα, πάμε εκεί πέρα. Μια χαρά, έχει και ωραίο καιρό, ήλιο κιόλας. Έχουμε, έχουμε κόσμο να έχουμε δουλειά εδώ, έχουμε δουλειά. Πολύ. Πολύ δουλειά. Κυπέλα, αυτά είναι. Μια μέρα δεν υπάρχει. Όχι. Δεν υπάρχει άδεια. Όχι. Δεν είναι άδεια. Όχι. Για δουλειά θα πάμε, Χρήστα. Όχι. Καταρχήν, όχι, γιατί δεν κερδίζεις. Ενώ εσύ. Τρένα σε πάει. Έλα, έλα, Χρήστα. Διπλό στον Ατρόμητο και πρόκριση στο κύπελο. Λες και εγώ φταίω. Διπλό στην Ξάνθη που ήρθα μαζί σου. Και εγώ το πήρα. Διπλό ξανά στην Ξάνθη που ήρθα μαζί σου. Και εγώ το πήρα και το διπλό. Πε μου και καταρχήν δεν έχω ήττα. Δεν έχω χάσει πουθενά. Ούτε εγώ ούτε εσύ παίρνουμε τις νίκες. Δεν έχω χάσει πουθενά. Οι ομάδες είναι το θέμα. Νίκο, δεν έχω χάσει πουθενά. Χρήσανθε πέρυσι 4 μαζεύεις. Ας τα πέρυσι. Ας τα πέρυσι. Και στο κάτω-κάτω εγώ τι θα κάνω. Εσύ είσαι το θέμα μας. Ας τα πέρυσι. Ας τα πέρυσι. Με τον Μπάσα Στόπερ και τον Μαυράη. Ας τα πέρυσι. Φέτος. Πουθενά. Πού πήγα μόνος μου. Στην Τρίπολη. Ένα-ένα. Τρίπολη και Ατρόμητο. Δηλαδή στο μάτς που σφράγισα την είσοδο στα play-off και πήρα την πρόκριση. Αυτό τι άλλο ήθελες. Όχι, η είσοδο στα playoff σφραγίστηκε στη Λαμία, Χρήστανδε. Δεν σφραγίστηκε στη Λαμία. Σφραγίστηκε στη Λαμία. Η είσοδο στα playoff σφραγίστηκε με το 1-1 στην Τρίπολη. Γιατί όπως έδωσε το. Γιατί τίτλο... και να έχανε στη Λαμία με το 1-1 στην Τρίπολη. Ναι. Πάλι μέσα ήσουν. Ναι, αλλά χρονολογικά εκεί σφραγίστηκε. Όχι, δεν έχει. Δεν, εκεί. Γιατί κάποιοι λέγατε, κάποιοι άμπαλοι. Yeah, λέγατε να κάνω rotation στην Τρίπολη. Κάποιοι άμπαλοι. Ναι. Να πάω εκεί πέρα να μην πάρω το χικάκι, να χάσω. Γιατί τώρα αν είχα χάσει την Τρίπολη. Ναι, Χρήστα. Είχα χάσει και τα play-off, Νίκο. Μάλιστα. Αλλά οι άμπαλοι, οι άσχετοι. Γιατί να χάσει την Τρίπολη. Που λέγανε ότι θα παίξω την Πέμπτη και θα είμαι κουρασμένος και μετά από 5 μέρες θα είμαι πάλι κουρασμένος. Άμπαλοι όλοι. Άσχετοι με το αντικείμενο. 11 βασικούς θα βάλω και την Κυριακή. Ωραίο ταξίδι στο Ηράκλειο. Εγώ αυτό έχω να πω, να περάσει όφη, μια χαρά. Είναι και ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο ανοιχτό. Ο όφη είναι στο μπλοκ που είναι κόντρα στον Άρη. Δεν θέλουμε να περάσει ο όφη. Και ποιο θέλουμε να περάσει? Ο Αστέρας Τρίπολης. Αστέρας Τρίπολης θέλουμε να περάσει. Να. Μόνο που όφη δεν νομίζω να μην κερδίσει τη Λαμία την Κυριακή. Άρα. Θα δούμε. Εντάξει. Ο μεγάλος Μάντζιος θα δούμε τι θα κάνει. Δεν το βλέπω. Απλά νομίζω είναι στο ίδιο μπλοκ η Λαμία με τον όφη. Εγώ νομίζω ότι ο όφη θα μπει. Χι. Στα ίσια είναι το μάτς.
Μπορεί να σταγεί και το μάτς. Γιατί χ. Για να μείνει όφη έξω. Καλά παιδιά είναι στον όφη κατά τα άλλα. Απλά είναι το ταξίδι. Ακριβό. Βασικά όποιον και να έχει θα τον κερδίσω στα playoff. Μέσα έξω. Εγώ ποδοσφαιρικά θέλω τον όφη. Γιατί θα θες ποδοσφαιρικά, Διάφη? Γιατί ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία δεν θα κάνει αυτό το οποίο κάνει η Λαμία που σε δυσκολεύει να το παίξει. Δηλαδή με τον αμυντικογενή τρόπο τον οποίο παίζει, Χρήσανθε. Και εμάς μας γίνει λίγο ψυχή. Άκου λίγο, γιατί είσαι άπειρος. Ναι, Χρήσανθε. 10 χρόνια δίπλα μου δεν έχεις μάθει. Πας να μάθεις μερικές φορές, μας δίνεις τα ακουστικά κτλ. Ο Όφη, Νίκο, πήρε 4 βαθμούς από τον Άρη με σφαγές. Και όπως τα πήρε, έτσι θα τα ξαναπάρει. Ναι. Γιατί είναι πολύ καλύτερος από εσένα σε αυτό το επίπεδο, γιατί έχει πολύ καλούς φίλους. Mm-hmm. Άρα δεν θες τον Όφη, mm-hmm. γιατί είναι μία από τις ομάδες που το Ηράκλειο και τα λοιπά, θα πας και θα φας και άλλη σφαγουά. Δεν μ' άφησες να ολοκλήσω. Ενώ στην Τρίπολη τη σφαγουά δεν την τρως. Άρα κανένα ποδόσφαιρο δεν έχει Όφη. Δεν μ' άφησες να ολοκλήσω. Κανένα ποδόσφαιρο. Μου, Χρήσανθε. Παίζει ναι μπάλα, παίζει λίγο ποδοσφαιρικό. Περίμενε λίγο ποδοσφαιρικά, είναι και η διαιτησία ποδοσφαιρικό είναι. Ακείνο είναι άλλο. Σέσφαξε την πρώτη αγωνιστική. Ναι, ναι. Σέσφαξε και την 14η πια ήταν εκεί που έπαιξε το Ηράκλειο. 4 βαθμούς παραπάνω Όφη, 4 βαθμούς λιγότερο εσύ για να έχεις άγχος. Ούτε η Τρίπολη το έκανε αυτό, ούτε ο Ατρόμητος το έκανε αυτό. Και η Τρίπολη με συμφέρει σαν ομάδα. Και αυτοί παίζουν ανοιχτά. Ωραία. Βεβαίως. Άρα Τρίπολη. Και αυτοί. Να πάμε να ακούσουμε το Αστέρα μου. Τον Ατρόμητο δεν τον θέλω, αλλά Τρίπολη και Όφη νομίζω ότι είναι ομάδα. Τον Ατρόμητο δεν το θες γιατί σε εμπαθείς με τον προπονητή. Όχι, γιατί παίζει, με τον τρόπο που παίζει δεν με βοηθάει, Χρήστα. Ανάσα μου. Δεν έχω θέμα με τον προπονητή. Εσύ πώς θα θες να με βγάλεις εμπαθή με όλο τον κόσμο. Εμείς αλήθεια είναι μιλάμε αυτό. Ποδοσφαιρικά. Και εγώ όπως είπα ποδοσφαιρικά μιλάω. Το διαιτητικό είναι άλλο κομμάτι. Και επίσης έχω να κάνω κάτι ταξίδια στην Αθήνα, οπότε η Τρίπολη με συμφέρει καλύτερα. Ωραία. Αυτό θα κάνουμε. Τρίπολη. Μπράβο, Χρήστα. Διπλό με στη Λάρισα. Ναι, ναι. Και ένα-ένα γκολ Αραβίδη στο 90. Όφη Λαμία. Μάλιστα. Ωραία. Για να παίξουν και οι υπόλοιποι κανονικά τα παιχνίδια. Να μην δούμε πάλι 4-0-5-1-0-3. Εσύ θα πας στην Τρίπολη, εγώ θα πάω στο Ηράκλειο. Μια χαρά. Καλό, 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 ωραίο. Νίκο, δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί? Ένας από τους δύο θα περάσει. Όχι, εννοώ ανάλογα ποιος θα περάσει αυτό. Αν περάσει ο Αστέρας, μια χαρά είσαι. Πας να φας κρατάρες που έμαθα ότι έφαγες. Και δεν είδαμε. Νομίζω. Α, είναι και αυτός ένας λόγος. Είδες, εγώ ένα λόγο σου δίνω ακόμα πλέον. Ναι, ναι, ναι. Θα το αλλάξω. Ωραία. Θα πάω σε όλα. Θα πάω Τρίπολη. Θα πάω στα play out στην Τρίπολη. Δεν πειράζει. Να τους δω. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Να πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για το παιχνίδι. Απαράδεκτο Άρης, τραγικό Άρης το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρανε πού βρισκόντουσαν και πού πατούσαν. Απίστευτα λάθη. Τι? Αρχικά να πούμε, επειδή έχετε και μηνύματα, αν έχουμε κάποια ενημέρωση στο θέμα της FIFA μέχρι τις 18:30, εννοείται ότι θα την μεταφέρουμε. Θα το πούμε στο δεύτερο κομμάτι. Εντάξει, ρε παιδιά, τι ενημέρωση να έχουμε. Ο Άρης και η ΕΠΟ να υπήρχε παρουσία φυσική εκεί, να σας πούμε πώς πήγαν τα πράγματα. Ναι. Γραπτά υπομνήματα στέλνουν. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν είναι. Θα τα πάρουν τα έγγραφα και τα λοιπά. Τώρα, αν υπάρξει κάποια απάντηση από τη FIFA ή ζητήσει κάποια διευκρίνηση ή οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας το πούμε. Αλλά για να μην τρελαίνεστε, και γιατί κάποιοι σας τρελαίνουν με αυτό το κομμάτι, γραπτά υπομνήματα ήταν τα συγκεκριμένα από την πλευρά της ΠΑΕ Άρης, αλλά και της ΕΠΟ. Μαζί έγινε η όλη κατάσταση. Λοιπόν, ο Άρης λοιπόν ήταν τραγικός στο πρώτο ημίχρονο. Τα λάθη που κάνουν είναι αδιανόητα. Αδιανόητα. Ήταν. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι ακριβώς κάνουν στο πρώτο ημίχρονο. Okay, είναι τυχερό το γκολ που βάζει ο Αραβίδης. Έτσι όπως το γυρίζει. Καταρχήν πάλι, πόσα τέτοια γκολ να φάω ακόμα. Να κάνει σου το έξω από την περιοχή, ό,τι να είναι, και να στρώνε την μπάλα στον άλλον μέσα στην περιοχή. Δημούτσος. Υπάρχει λοιπόν αυτό το 1-0. Ναι. Είναι πολύ κακός ο Βέλεθ. Φανερά επηρεασμένος από όλο αυτό που γίνονταν και παρεπτόντος. Η ανακοίνωση του Super 3 είναι επική. Και είναι επική γιατί το βούλωσε. Αυτό είναι το μόνο ρήμα που πρέπει να χρησιμοποιήσω. Σε όσους facebookάκηδες στημένους ή μη στημένους ή απλά χαζούς πήγαν να κάνουν μπάχαλο την ομάδα από μόνοι τους και να δημιουργήσουν ένα εσωτερικό θέμα και μια εσωστρέφεια που ακόμα και να ισχύουν όσα γράφανε δεν το κάνεις για το καλό της ομάδας. Το βούλωσε λοιπόν σε όλους αυτούς και θεωρώ ότι ο Βέλεθ, αν δεν έχει υπογράψει σε κάποια άλλη ομάδα, όπως το λέει το παιδί, μετά από αυτή την ανακοίνωση, είναι και ο μόνος λόγος που μπορεί να πει τελικά ναι στον Άρη. Εξακολουθώ και πιστεύω ότι δύσκολο είναι αυτό.
Αλλά με κάποιες τέτοιες ανακοινώσεις και μια τέτοια αγκαλιά, ουναμπράτσο που λέει η Ισπανή, από τον κόσμο προς ένα ποδοσφαιριστή, πολλές φορές το συνέστημα μπαίνει πάνω από το επάγγελμα. Αν και συνέστημα με 550 χιλιάρικα για δύο χρόνια δεν είναι και τόσο δύσκολο να τα συγκεράσεις αυτά τα δύο. Ο Βέλη δεν είναι πολύ κακός. Γενικότερα η ομάδα είναι πολύ κακή. Ο Σάσα δεν τον έχω δει να κάνει τόσα πολλά λάθη. Το μόνο ημίχρονο που έκανε τόσα πολλά λάθη ήταν το Άρης Πάοκ. Αλλά ο Κόρχουτ, που είδα και κάτι κριτικές, ένα φίλος μας, συνάδελφος, πολύ, που τον έβαλε και καταλαβαίνει αυτός τώρα, 8. Κάτσε ρε εσύ. Δεν έχει πετύχει την μπάλα. 8. Δεν έχει πετύχει την μπάλα. Στο γκολ κοιμάται όρθιος. Η μπάλα πάει στον Αραβίδη, κάνε τάκλιν βρε αγόρι μου. Η ομάδα δεν βλέπεται στο πρώτο ημίχρονο. Είναι τραγική. Δεν δώσανε μία σωστή πάσα. Μία. Με το που ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, κάνει αυτό το απίθανο ο Κόρχουτ. Βγάζει κόρνερ. Είναι αυτά που λέω οι φάσεις. Είναι αυτές εδώ οι φάσεις που τρελαίνομαι. Που λες ότι από αυτές τις φάσεις θα φας γκολ. Γίνεται το δώρο. Ξέρετε ότι υμνώ την Ελίζα. Ε, όχι. Το άλλο ήθελα να πω. Λοιπόν, η Ελίζα φέρει τον καφέ μας. Ευχαριστούμε. Ότι υμνώ το Σάσα. Ναι. Αλλά το γκολ που τρώει ο Άρης, το τρώει υπερβολικό, αλλά αυτό είναι το ρήμα που θέλω να χρησιμοποιήσω. Ότι τι. Είναι ευθύνη του Σάσα. Είναι ο παίκτης που μαρκάρει τον Αραβίδη και τον έχει χάσει τελείως. Τι κάνεις εκεί? Είναι μέσα στη μικρή περιοχή. Πέρα ότι συνολικά η λειτουργία της άμυνας δεν είναι καλή, αλλά δεν είναι αδιανόητο ένας παίκτης 1,75 να σου βάζει από εκεί γκολ με το κεφάλι. Το δεύτερο γκολ σαν να τους ξύπνησε. Είναι φοβερό το γκολ του Λάρσον, όπως είναι και πολύ ωραία η ενέργεια του Φετφατζίδη, άσχετα αν κάνει assist χωρίς να θέλει να κάνει assist. Είναι η πρώτη assist του Φέτφα που νομίζω ότι δεν πάει για assist, αλλά είναι φοβερό το γκολ του Λάρσον. Και στη συνέχεια είναι ο Άρης που θέλουμε να βλέπουμε. Δείτε τον γκολ από το ξεκίνημα. Απίστευτη ενέργεια από τον Ιντέγια. Δείτε από το ξεκίνημα τον γκολ. Ο Ιντέγια είναι αυτός ο οποίος κατεβάζει την μπάλα μετά από βολέ του Κουέστα. Την κατεβάζει με πολύ καλό τρόπο. Την σπάει, νομίζω, στο Ματίγια. Ο Ματίγια τη δίνει στον Κόρχουτ. Ο Γκάμα κάνει την κίνηση. Ο Κόρχουτ βγάζει. Παίζει αυτό που παίζει ο Άρης, δηλαδή. Στην πλάτη της άμυνας, είτε ο Γκάμα τη βγάζει στον Κόρχουτ, είτε ο Κόρχουτ τη βγάζει στον Γκάμα, αυτό που πρέπει να παίξει. Κάνει μαγική πάσα για μία ακόμη φορά ο Γκάμα. Όντως. Μαγική πάσα. Και εκτελεί ο Ιντέγια έτσι όπως πρέπει να εκτελέσει. Βάζει το πόδι έτσι όπως πρέπει να είναι, σκάβει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα και κάνει το 2-2. Και με παίχτη πάνω του. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης. Αυτός είναι ο τρόπος. Για 3 λεπτά το. Ήταν αρκετό. Κάνει το 2-2. Νομίζω ότι μετά, αν δεν ήταν λίγο επιπόλαιος, θα μπορούσε να κάνει και τρίτο γκολ. Απλά μετά είναι εμφανέστατο ότι κάποιος έχει πει: παιδιά, έλειξε χ η Τρίπολη. Πάρτε το χ και είμαστε ok. Είναι εμφανέστατο δηλαδή ότι υπήρξε ενημέρωση ότι κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε λίγο και πίσω, γιατί με το χ βγήκαμε. Φαίνεται αυτό στον όλο τρόπο παιχνιδιού της ομάδας, ότι πλέον κάτσε να φυλάξω το 2-2, γιατί βγαίνω με εξυπηρετεί ως αποτέλεσμα. Και εδώ δεν πρέπει να κακίζουμε κανέναν. Όταν ξέρει ο άλλος ότι με το 2-2 έχει βγει, άσχετα αν πριν το μάτσι θέλει την νίκη, θα τον πιάσει και λίγο η αυτοσυντήρηση. Σου λέει, οκ. Okay. Αν και θεωρώ ότι ο Άρης λίγο περισσότερο, αν πίεζε τον εαυτό του, θα μπορούσε να πετύχει ένα τρίτο γκολ, γιατί ήταν καλύτερος στο τελευταίο ημίωρο του αγώνα με τη Λαμία. Για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι η ομάδα δεν έχει κανένα πρόβλημα όσον αφορά τη φυσική της κατάσταση.
να το πιστώσουμε στον Σάκη Παντελίδη το καλοκαίρι, αλλά και στον κύριο Βαρδάκη, γιατί και αυτός ήταν στο τίμα από το καλοκαίρι, αλλά φαίνεται ότι και από τη στιγμή που ανέλαβε ο Τόλης ο Τερζής και από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ένινγκ, γίνεται καλή δουλειά και σε αυτό το τομέα. Ο Άρης έχει ελάχιστους τύπα ξύλο τραυματισμούς, οι οποίοι μάλιστα στην πλειοψηφία τους δεν είναι μυϊκοί, αλλά είναι από χτυπήματα, από πάνω στη φάση ή οτιδήποτε άλλο. Και οι αντοχές της ομάδας είναι ξεκάθαρο ότι είναι τέτοιες που επιτρέπουν να έχει συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς προβλήματα και χωρίς οι ίδιοι 11, 12, 13 ποδοσφαιριστές να κουράζονται. Με την έννοια του ότι θα πέσει η απόδοσή τους. Και πρέπει να το πιστώσουμε αυτό και στην προετοιμασία το καλοκαίρι και στη μίνι προετοιμασία που έγινε μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, εκείνες οι 16-17 μέρες πόσο ήταν από το τέλος του πρωταθλήματος, μέσω γιορτών μάλιστα, και γενικότερα στο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζουν και ο Γερμανός, και το θεωρώ σημαντικό το μήνα εκείνο που ήταν ο Τερζής, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις ένα μήνα κτλ. Είναι αρκετό για να γίνει η ζημιά. Το πιο σημαντικό όμως απ' όλα για μένα, και πρέπει να το αντιληφθείτε και να το καταλάβετε όλοι οι φίλοι του Άρη, είναι κάτι που το έχουμε πει εδώ αρκετές φορές με τον Νίκο, ειδικά όταν αστειεύομαι εγώ για κάποιες, για πρώην προπονητές, για νυν προπονητές κτλ. Μέσα σε αυτά τα πράγματα, να ξέρετε, μέσα στους αστειισμούς μας και στην πλάκα που κάνουμε, λέμε και αλήθειες. Πετάμε και κανένα δυο πραγματάκια που πρέπει με αυτό το ύφος να πετάξουμε. Και επιτρέψτε μας να ξέρουμε εμείς, και εγώ και ο Νίκος, μετά από πολλά χρόνια που είμαστε, πότε να τα πετάξουμε. Δεν λέω ότι δεν κάνουμε λάθη ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ξέρουμε πότε να πετάξουμε δύο-τρία πραγματάκια. Να τα ακούσετε. Ο Άρης λοιπόν, γιατί βλέπω πολλοί που λέτε πέτυχε το αυτονόητο, σιγά μωρέ βγήκε πέμπτος και τι έγινε. Βγήκε πέμπτος έχοντας το πέμπτο μπάτζετ στην κατηγορία. Το αμέσως επόμενο μπάτζετ είναι διπλάσιο του Παναθηναϊκού, γιατί βλέπω μια υποτίμηση. Είναι διπλάσιο το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, το αγωνιστικό. Είναι όχι δεκαπλάσιο, οχταπλάσιο της ΑΕΚ, κοντά στα 30 εκατομμύρια, 25 με 30 εκατομμύρια είναι της ΑΕΚ το αγωνιστικό. Και είναι 20πλάσιο μετά, όχι, πολλά έβαλα, 60 είναι του ΠΑΟΚ, δεκαπλάσιο, 5,5 με 6 είναι του Άρη, δεκαπλάσιο του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Και βλέπετε το πόσο ο Άρης πήγε απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Αν συνυπολογίσουμε λοιπόν τον παράγοντα διαιτησία, ο Άρης είναι η πιο αδικημένη ομάδα του ΒΑΡ. Η πιο αδικημένη ομάδα του ΒΑΡ, με ξεκάθαρες περιπτώσεις που είτε δεν γυρίζουν επίτηδες πίσω τη φάση, είτε το βλέπουν και δεν το δίνουν, είτε δεν το δίνουν καθόλου, και την ίδια στιγμή έχει υποστεί ούκο λίγες αδικίες με χρήση του ΒΑΡ. Βλέπε ΑΕΚ στο ΆΚΑ, βλέπε Λάρισα μέσα στο Βικελίδης με το πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε γιατί γύρισε πίσω η φάση, βλέπε τον Πανιόνιο που ακυρώθηκε ένα γκολ γιατί ήταν 1,5 λεπτό πριν offside, και φυσικά τα ΒΑΡ με τον Όφη και τα δύο παιχνίδια, με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης που τρώει σφαλιάρα ο Φετφατζίδης και δίνει πέναλτι. Δεν λέω απλά για διαιτησία. Με τον Ατρόμητο που κάνει φάουλ ο Μανούσος στο πρώτο γκολ και δεν το δίνει. Δεν λέω απλά για φάσεις που έχει αδικηθεί, δηλαδή με Τζοβάρα ή τη συνολική διαιτησία. Μιλάω για συγκεκριμένες φάσεις που φαίνεται στο ΒΑΡ ότι αδικείται ο Άρης και δεν το διορθώνει. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν, και εδώ πρέπει να το πιστώσουμε στον Γερμανό, η ομάδα είναι στους 4 του κυπέλου, παίζοντας δηλαδή Πέμπτη Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή, Σάββατο Τετάρτη, επί 2 μήνες, σχεδόν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν είχε τη δυνατότητα να πάρει ένα ακόμα αριστερό μπακ με τις μεταγραφές, με αυτό που έγινε με τις μεταγραφές, χωρίς ευθύνη της ίδιας της ομάδας, της ίδιας της διοίκησης ή του προπονητή,
μου στέλνει ο Ζάχος τώρα και μου λέει ότι φάνηκε από αυτό που είπες για η Ντέγε ότι έβλεπα το Μέγκα, γιατί το είπαν προφανώς εκεί. Τι είπανε στο Μέγκα? Ζάχο μου, άκου να σου πω κάτι. Δεν έχω δει τίποτα. Ζάχο μου, σε σχέση με τον Άρη, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν από τους πολύ καλούς φίλους και συναδέλφους, προφανώς αυτοί πρέπει να με ακούνε και να με διαβάζουν. Σε σχέση με τον Άρη. Τι είπανε για τον Ντέγε? Για το ποδόσφαιρο και τα λοιπά, ειδικά ο Καρπετόπουλος. Έχει και τον παρακολουθώ, έχει και γνώσεις και τα λοιπά. Αλλά σε σχέση με τον Άρη και τον τρόπο παιχνιδιού, όχι γιατί είμαι πιο έξυπνος, είναι γιατί εγώ και ο Νίκος, είτε πάμε στις προετοιμασίες, είτε πάμε στις προπονήσεις, είτε μιλάμε με τους παίκτες, είτε μιλάμε με τους προπονητές, έχουμε ένα πλεονέκτημα τεράστιο από κάποιον άνθρωπο που απλά βλέπει ένα μάτς στην τηλεόραση και καλείται να το σχολιάσει. Δεν είδα, όχι. Τι είπαν, πέρα από το φόρεμα της Σοφίας που ήταν πολύ ωραίο. Είπανε για τον Ντέγε αυτό ακριβώς που είπα. Ποιο? Μου λέει αυτό που είπα, όλο αυτό το ξεκινάει από αυτόν, πάει από εκεί, γίνεται η φάση κτλ. Δεν το είδα. Ξεκολλήστε λίγο με τον Ντέγε. Είδα, όχι, καλό ήταν αυτό που είπα για τον Ντέγε. Προφανώς κάνανε, αν κατάλαβα καλά τώρα από αυτό που μου στέλνει ο Ζάχος, κάνανε ανάλυση αυτής της φάσης. Και καλά κάνανε, έτσι έγινε. Έτσι. Είναι, δεν είναι δύσκολο. Μια χαρά είναι η βοήθεια του Ντέγε. Εγώ την ανάλυση της φάσης κάνω πάντα, τα παιχνίδια τα βλέπω και δεύτερη φορά. Συνήθως τα βλέπω στην επανάληψη που έχουν. Το μάτς λοιπόν του Άρη, στην δεύτερη φορά, το είδα χθες το βράδυ. 12 η ώρα το έδειξε το Earth Sports επανάληψη. Ναι. Εκεί το είδα. Που είσαι, επειδή το βλέπεις πιο ήρεμα, δεν έχεις την αγωνία κτλ. Απλά βλέπεις το παιχνίδι. Παρατηρείς άλλα πράγματα. Εγώ πάντα αυτό κάνω. Είτε στις επαναλήψεις, αλλά πλέον επειδή υπάρχει και το Replay Plus, Replay TV, πώς τα λένε αυτά κτλ. Ναι. Έχεις τη δυνατότητα πλέον. Όλα να τα ξαναδείς οπότε γουστάρεις. Γιατί παλιά περιμέναμε να το βάλει κάποια στιγμή το παιχνίδι, ρε παιδί μου, καταλαβες. Εκεί λοιπόν το είδα. Αν το κάνανε, μπράβο που το κάνανε και χαίρομαι που υπάρχει μια εκπομπή που κάνει ανάλυση τέτοια και για παιχνίδια του Άρη. Μάλιστα. Δεν το κατάλαβα ότι έκανες πλάκα, ρε, εσύ, Ζάχο. Πού να το... Εν τω μεταξύ, ο Ζάχος, πρέπει να μου πω κάτι τώρα εδώ, πρέπει να τον εκθιάσω σε κάτι, φίλε. Για ποιο από όλα? Την Τζικνοπέμπτη. Τι έκανε? Ενώ γινόταν ο χαμός, κρέατα αυτά, χαμός πάνω και τα λοιπά. Δεν έφαγε τίποτα. Όχι, πέρα, δεν ξέρω αν έφαγε. Ο άλλος έφαγε παντός, του άρεσαν και όλα στα σουτζουκάκια και τα λοιπά. Ναι. Ο Αντώνης. Καθαρίσανε, φίλε, τα πάντα από εδώ πέρα. Τα τραπέζια αυτά και τα λοιπά και τα κάνανε λαμπίκο. Μπράβο. Και μου στείλε φωτογραφία. Μπράβο τους. Ζάχο, σε αντίθεση με αυτούς που κάνανε εκπομπή 6,5 με 9. Που δεν καθαρίσαν τίποτα. Να τα λέμε και αυτά. Σε συμφορώ που ήθελες να παίξουμε ενέντεθ κάποτε. Ποιος? Ο Ζάχος. Ήθελε να παίξουμε ενέντεθ. Ναι. Ναι, δεν ήξερε γιατί δεν ήταν στις προπονήσεις. Γι' αυτό έλεγε να παίξουμε ενέντεθ. Ο Ζάχος είναι σε αυτούς τους άμπαλους που έλεγε να πάμε τη δεύτερη ομάδα στην Τρίπολη. Έτσι να το δούμε αυτό. Γεια σου, Ζαχούλη μου. Σ' αγαπάω, το ξέρεις. Λοιπόν, εντάξει, από μπάλα. Μπάσκετ ξέρει. Μπάλα. Έχει κάποιους καλούς του Μπισίδη αυτούς που το ψηλο. Οδηγούν στο να μάθει λίγο ποδόσφαιρο, αλλά είναι καμιά 30 χρόνια άμπαλος. Θα πάμε στο διάλειμμα. Απλά συγκρίνεται με τον Τρέγια και έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα γι' αυτό, κατάλαβες. Βλέπουν τον, βλέπουν τον και λένε ο Ζάχος. Με διαφορά, ας πούμε, ο κορυφαίος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα συνεχίσουμε. Θέλω να κάνουμε μία αναλυσούλα σε σχέση με αυτό, με τις μεταγραφές, τον Νένιν και την παρουσία της ομάδας και να αποδώσουμε στην ομάδα αυτό που πρέπει. Ούτε αυτονόητο ήταν, ούτε με τέτοιο πόλεμο ήταν εύκολο. Και με όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και με όλο αυτό τον πόλεμο και από την ΕΠΟ στο θέμα αυτό με τις μεταγραφές. Καθόλου αυτονόητο δεν ήτανε. Και να είσαι και στους τέσσερις του κυπέλου. Γιατί πέρσι πέτυχες να βγεις πέμπτος, παίζοντας ένα μάτς τη βδομάδα. Ένα μάτς τη βδομάδα. Αλλά έφαγες 4 από την ΑΕΚ, έχασες από τον Παναθηναϊκό, έχασες από τον ΠΑΟΚ, έχασες από τον Ολυμπιακό. Για δείτε τι αποτελέσματα έχει φέρει φέτος. Με πολύ πιο δυνατό όφι τη φετινή σεζόν και ναι, με έναν λιγότερο δυνατό ατρόμητο. Αλλά αυτό συμβαίνει κάθε χρονιά. Υπάρχει μια ομάδα που πάει καλύτερα και μια χειρότερα. Λοιπόν, θα πάμε στο break και θα επιστρέψουμε. Θα πούμε περισσότερα, μας πει και ο Νίκος τη δική του θέση για την επίτευξη αυτού του στόχου. Και πώς το είδε διαχρονικά μέσα στη χρονιά. Διαχρονικά μέσα στη χρονιά. Με πάρα πολύ ωραία αυτό. Και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε.
δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, αφού σας πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία φωτογραφία στο Instagram και στο Facebook του All About Aris, εκεί όπου βλέπουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ να κλείνει το μάτι στον προπονητή του Ολυμπιακού, ενώ ο ένας τρυφερά του χαϊδεύει το αυτί και ο άλλος τον έχει αγκαλιάσει. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία που προάγει το ήθος, τον αθλητισμό, και φυσικά έρχεται και ως απάντηση σε όλους αυτούς που με αλήτικο τρόπο προσπάθησαν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη, λέγοντας ότι δεν μπορεί ο Σεμέδο με το Σόουζα μετά το παιχνίδι, δύο πρώην συμπαίκτες δηλαδή, δεν μπορούν να μιλάνε μετά το μάτς, ή ότι ο Ένινγκ έκανε χειραψία με τον Μάρτινς και πριν το μάτς και μετά το παιχνίδι, μιλούσαν περίπου για 34 δευτερόλεπτα. Άρα αυτό είναι ένα δείγμα ότι ο Άρης κάθισε να χάσει από τον Ολυμπιακό. Ο Άρης, ο οποίος είχε και ο Ολυμπιακός, είχαμε 8 κάρτες στο παιχνίδι μεταξύ τους, ενώ χθες υπήρχε μία κάρτα. Και πολλούς τα λέει Σαριανός, δηλαδή λέει αν με αυτόν γκολ περνούσε ο Ολυμπιακός από το Βικελίδης. Και ο Άρης το παιχνίδι είχε 0 τελικές στην εστία. Και υπήρχε μία κίτρινη κάρτα. Τι ακριβώς θα έλεγαν όλοι αυτοί οι μόνιμοι λασπολόγοι? Εμείς δεν υιοθετούμε τέτοιες καταστάσεις και γι' αυτό αναρτήσαμε την φωτογραφία αυτή που είναι προς όφελος του ποδοσφαίρου και προάγει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Έστε. Εμείς τέτοιες σκηνές θέλουμε, αγκαλιές, φιλιά, κλεισίματα ματιών και γενικότερα καταστάσεις που προάγουν το αγωνίζεσαι. Μπορείτε και εσείς να δείτε αυτή τη φωτογραφία, Νίκο. Την είδα. Φίλοι ακροατές, στο Instagram του All About Aris και στο Facebook να την θαυμάσετε και φυσικά να σημειώσουμε, να ζητήσουμε να επαναληφθούν και άλλες τέτοιες πολύ όμορφες σκηνές στα επόμενα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, που θα είναι και πολλά στις επόμενες ημέρες. Μάλιστα. Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ρε φίλε, άντε ξύπνα. Ζάχο, ναι, τον έλεγε στο ποιό, αλλά είχε πει στον αέρα ότι α τον βάλει να παίξει τον έλλειπο Κόρχουτ, έτσι. Μην ξεχνά τι λες, θυμάμαι εγώ τι έλεγε. Καταρχήν, Ζάχο, μη στέλνει αυτόν μηνύματα. Στέλνε σε μένα, φίλε, για να περνά τα μηνύματά σου. Και το δικό του πέρασε. Πώ? Το δικό του πέρασε, τώρα το διάβασα. Όχι, είπε ναι, εμένα, αλλά. Το έχει τον αποκαλούσει το ποιό, πόντο. Δεν είναι φίλο του Ζάχο αυτό. Τον αποκαλούσει το ποιό, είναι μια αλήθεια. Ο Ζάχος δεν είναι φίλος μας. Ο Ζάχος είναι ο ήρωας των εφηβικών μας χρόνων. Ποιος? Ο Ζάχος. Ο Ζάχος, ο Τάσος. Εμείς με αυτούς μεγαλώσαμε στα 15-16. Και με αυτούς βασικά. Άκου επιρροές τα παιδιά. Και με αυτούς βασικά. Τα ραπτοπουλάκια. 100. Ναι, εντάξει. Γιατί μικροφωνείς? Και μπουγάτσα. Και μπουγάτσα. Μπουγάτσα, ναι. Προσκυνώ. Έτσι. Ο Ελ Μπουγατσίνιο. Ελ Μπουγατσίνιο. Λοιπόν, πέρα πάμε μια βόλτα από το Εσκομπάρ και στους φίλους μας. Λοιπόν, θα πάμε. Άμα έχεις να προσθέσεις κάτι από Λαμία. Από Λαμία. Αν θα γίνει, για πρώτη φορά είπε τη λέξη rotation ο Γερμανός εδώ μεταξύ. Άμα το είπε, θα γίνει. Σκεφτόμαστε, είπε, δεν είπε. Το θέμα είναι. Εντάξει, γιατί δεν έχω παίκτες να παίξουνε. Δηλαδή, ο Τόνσο είναι στον πάγκο, ρε παιδιά. Ο Τόνσο, ο Μαρτίνες, ο Ντουρμισάη, ο Ντιγκινί. Θα κάνει, αλλαγές. Το θέμα είναι αν θα κάνει παραπάνω από τις 3-4 που έχει στο μυαλό του αυτή τη στιγμή και πάμε στις 6-7. Εκείνο είναι το, αυτό που πρέπει να περιμένουμε. Αν ρωτούσε σε μένα, δεν νομίζω ότι ο τερματοφύλακας έχει rotation στον τερματοφύλακα. Ο Κουέστα δεν χρειάζεται να λείψει. Από εκεί και έπειτα. Τετφατζίδη, Γκάμα, Ιντέγε, Σάσα, Ρόου, Βέλεθ. Α βγάλει, δεν πειράζει. Ο Βέλεθ, ναι, να κάτσει. Να βάλω στόπερ. Εκεί μπορεί να παίξει και ο Ρόου στόπερ. Μπορεί να παίξει και ο Σόουζα με το Δελίσσι, ο Σούντγκραν. Για να παίξει ο Σούντγκραν. Ο Κόρχουτ που χρειάζεται περισσότερο από όλου. Εγώ τον Κόρχουτ θα βγάζα. Τον κάνει. Και ποιον βάλει. Τι? Και ποιον βάλει. Τι? Ποιον να βάλει. Τι? Τι να κάνουμε. Α, βάλει το Ρόουζ. Το Σεγγέλ και δεν τον ανέβασε. Το Ρόουζ, το Ρόουζ. Αφού θε να το ξεκουράσει το Ρόουζ. Α. Θέλω. Γιατί δεν με θέλει. Τέλο πάντων. Θα τα δει προπονητή αυτά και τον Τόνσο μπορεί να δούμε και τον Μαρτίνε θα δούμε και τον Μαντσίνη θα δούμε. Θα δούμε τώρα πόσο ακριβώς, πόσο μεγάλο θα είναι το rotation, θα φανεί από την Πέμπτη και μετά νωρίς. Ακόμα σε όση ομάδα διήμερο ρεπό έχει. Το Μπακούτσι θα έβαζα. Και ο Μπακούτσι μπορεί να παίξει φυσικά. Αριστερό μπακ. Και ο Μπαγκαλιάνης μπορεί να παίξει. Αριστερό μπακ. Αριστερό ο Μπαγκαλιάνης δεν μπορεί να παίξει αριστερό μπακ. Προσέξτε λίγο με τον Μπακούτσι τι γίνεται. Τον Μπακούτσι είναι χαφ. Τον έχουμε κάνει σε κάποια παιχνίδια δεξί μπακ. Δεν μπορεί να το βάλουμε τώρα αριστερό. Το παιδί είναι χαφ.
Και ο Σάσα Χαφ ήταν. Δεν είναι η θέση του. Και μα έλεγε τον Κάπα 19 έχει 9 γκολ. Και τι να κάνουμε. Κάπα 19 που είναι τρίτη σε βαθμολογία. Και ο Τσιμίκα, φίλε, έπαιζε center four. Σε τι ηλικία. Και τον πήρε ο Ολυμπιακό και τον έκανε αριστερό back. Και είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο παιχνίδι. Αλλά είναι αριστεροπόδαρο. Πώ? Είναι αριστεροπόδαρο. Κάνει τον Πακούτσι αριστερό back. Είπαμε να κάνουμε rotation, αλλά. Εντάξει, δεν είπαμε να ανεβαίνει να βγάλει έντρε. Θα τα δούμε αυτά με συνεδρία. Άνοιξε στο Σεγγέρκι, θα βάζω Σεγγέρκι. Δεν τον έχει στο Σεγγέρκι. Σεγγέρκι. Εντάξει. Κάποιοι δεν ήθελαν να κάνει μεταγραφέ τον Ιανουάριο, δεν πειράζει, δεν του έκανε τη χάρη. Να. Μπήκε στα playoff κανονικά. Τι να κάνουμε. Συγγνώμη κιόλα. Με τη Λαμία, τι να προσθέσουμε. Εντάξει, ο Άρης ήταν στο γήπεδο. Ο Άρης που θέλουμε να βλέπουμε και ο Άρης που βάσει τη ποιότητα που έχει ήταν στο γήπεδο για 3 λεπτά. Ήταν αρκετά. Από εκεί και πέρα δεν ήταν κακό ο δεύτερο ημίχρονο, ήταν καλύτερο από το. Από την κάκη στην εμφάνισή του στο πρώτο, απλά ήταν πιο κοντρολαρισμένος στο δεύτερο ημίχρονο και μετά τα δύο γκολ τα οποία πέτυχε. Γιατί στο πρώτο μέρος ήταν αποκρουστική, θα έλεγα, η εικόνα του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχει κάνει φάση μέσα από την περιοχή. Έχει κάνει ένα σου του Σάσα, πουλούσε συνεχώς την μπάλα. Η Λαμία φάνταζε μπροστά του με την ταχύτητα και την ένταση που είχε στο παιχνίδι της σαν ομάδα υψηλότερο επίπεδο για τον Άρη. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι σε αυτά τα μάτια και με αυτές τις ομάδες ο Άρης διαχρονικά έχει θέμα και φέτος έχει θέμα. Ομάδες όχι, που... πέρσι δεν είχε θέμα. Ομάδες που θέλουν να καταστρέφουν δεν είναι για τον Άρη. Γιατί ο Άρης δυσκολεύεται πολύ απέναντι σε αυτές τις άμυνες. Τακτικά δυσκολεύεται πολύ να τις διασπάσει. Άρα σε αυτές τις περιπτώσεις είτε προσπαθείς να πάρεις πράγματα τις στατικές φάσεις που δεν πήρες, είτε προσπαθείς να πάρεις πράγματα μέσα από την ποιότητα που έχεις μεσοπιθετικά. Ατομικά χαρακτηριστικά, προσωπικές ενέργειες. Είτε του Φετφαζίδη είτε του Γκάμα. Και τα δύο γκολ με αυτόν τον τρόπο ήρθανε, μέσα από ατομικές προσπάθειες κατά κύριο λόγο. Έβγαλε την ποιότητα σε αυτό που πρέπει να κάνει σε τέτοια παιχνίδια και πήρε έναν βαθμό από το τίποτα, μια χαρά ήταν. Εντάξει, εγώ απλά δεν θα επεκταθώ πολύ γιατί έπεισε και εσύ νωρίτερα. Μην θεωρώ με αυτό νόητο αυτό το οποίο επιτυχεί η ομάδα φέτος. Ήταν δύσκολο για τον Άρη να μπει στα playoff με τις συνθήκες που επικρατούν φέτος στην ομάδα. Με λάθη τα οποία γίνανε το περασμένο καλοκαίρι στο σχεδιασμό, με λίγα καλά τα οποία υπήρξανε, με έναν Ιανουάριο που δεν είχε μεταγραφές, γιατί ο Άρης πέρυσι έκανε το comeback του και μπήκε στην πεντάδα και βγήκε στην Ευρώπη, αφού έκανε μεταγραφές. Ο Ένικ δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. Όχι απλά αφού έκανε μεταγραφές, αφού ήρθε ο Λάρσον, ο Φετφατζίδης, ο Ρόουζ και ο Κόρχουτ. Και ο Κόρχουτ. Τέσσερις βασικότατοι δηλαδή. Και εσύ πήρες τον Ντουρμισάη, που το παιδί προσπαθεί, οκ, δεν έχει καταφέρει να βρει ακόμα τα πατήματά του. Ο συγκεκριμένος. Και από εκεί πέρα είναι ήδη ποδοσφαιριστές. Δεν λέω να αποθεώσουμε την ομάδα, αλλά πρέπει να τους πούμε ένα μπράβο και συγχαρητήρια σε όλους αυτή τη στιγμή, και στο Χαριστέα και στον Ένινγκ και στους ποδοσφαιριστές, που καταφέρανε κόντρα σε απαγόρευση μεταγραφών, κόντρα στα λάθη του καλοκαιριού. Κόντρα στις λάθος αποφάσεις και κινήσεις ανθρώπων που ήταν στην ομάδα πριν και κόντρα και στη διαιτησία. Πρέπει το μάτς Λαμίας να ήταν τα λίγα μάτς που ο Άρης φέτος δεν είχε θέμα με τη διαιτησία. Κατάφερα λοιπόν να βάλουν την ομάδα στην πεντάδα. Δεν είναι το αυτονόητο για τον Άρη που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Εννοείται ότι είναι. Γιατί ο Άρης πρέπει να είναι κάθε χρόνο στο άντρα στην πεντάδα, κάθε χρόνο πρέπει να κυνηγάει το κύπελο. Κάθε χρόνο πρέπει να βγει στην Ευρώπη. Αλλά η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερων συνθήκων από πολλές απόψεις. Δεν θα πω ότι ο Ένικ είναι προπονητάρα. Δεν θα πω όμως ότι δεν έχει κάνει και τίποτα. Έχει και αυτός μερίδιο αυτό το οποίο βλέπουμε στιγμής. Έχει μαζέψει την ομάδα. Δεν είναι ο Άρης Λαμίας αυτός που θέλουμε να βλέπουμε. Ούτε ο Άρης άλλων αγώνων που μας προβλημάτισε και μας απογοήτευσε. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές και να μην κοιτάμε μόνο αυτό το οποίο θέλουμε. Και αυτό το οποίο φανταζόμαστε για την αγαπημένη μας ομάδα. Πάντα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα. Να τα περνάμε όλα μέσα το φίλτρο του ρεαλισμού. Και ειδικά φέτος πρέπει να το κάνουμε ακόμα περισσότερο. Με τις συνθήκες, επαναλαμβάνω, που επικρατούν στην ομάδα. Και μετά όσα έχουν γίνει από το ξεκίνημα της σεζόν. Από το καλοκαίρι και μετά θα είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά επειδή η φετινή σεζόν έχει τις ιδιαιτερότητές της, είναι σημαντικό ότι η ομάδα κατάφερε και μπήκε στην πεντάδα. Κόντρα σε όλα αυτά. Και ούτε αυτιά θέλουμε να χαϊδέψουμε ούτε τίποτα. Και γι' αυτό είναι ένας ακόμα λόγος την Κυριακή, για να πάω και σε στήρα που ανακοίνωσε σήμερα η ΠΑΕ, να είναι ο κόσμος στο γήπεδο. Ένα μπράβο στην ομάδα για αυτό το οποίο κατάφερε και να της δώσουμε και λίγο όθηση παραπάνω,
για το παιχνίδι του κυπέλου με την ΑΕΚ την επόμενη Τετάρτη. Τρεις μέρες μετά είναι εκείνο το μάτς. Τριήμερο είναι, το καταλαβαίνω. Οκ, okay, κάποιοι θέλετε να φύγετε, κάποιοι θέλετε να πάτε στα χωριά σας, κάποιοι θέλετε να πάτε. Ναι, τρίμερο, αλλά μετά μεταγραφές δεν κάνουμε. Okay. Πλήρωσε τους παίκτες, κάνε αυτό. Όχι, να σου πω κάτι. Ας πάνε τριήμερο, εγώ δεν έχω θέμα. Όλοι θα πάνε τριήμερο. Όλοι πια θα φύγουν και θα πάνε τριήμερο, άρα βγήκαμε από την κρίση και τα λοιπά και είμαστε άπλες και έχουμε λεφτά. Εγώ μπορώ να πάω. Τι ας πω, ρε Χρυσάνθη. Άμα θες. Πού θα πας. Τι. Θα πας στο. Στον Βαθύλακο. Στον Κορνήλιο. Κορνήλιος Παλάς, βέβαια. Διαφημίζεται το πρωί, βέβαια. Έτσι, φίλοι μας. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν θα πάτε όλοι τριήμερο πια. Θα είστε εδώ κάποιοι. Γιατί λοιπόν, από τη στιγμή που είναι και. Άκρος ελκυστικές σας χαρακτήριζα τις τιμές που έχει βάλει πάει σας στήρα του. Για τζάμπα είναι τώρα οι τιμές, εντάξει. Εντάξει, 15 ευρώ στην 9. Είναι μια καλή ευκαιρία. Όχι για τις τιμές των εισιτήριων, οι τιμές είναι μέσα στο όλο πακέτο. Για αυτή την ομάδα που τα κατάφερε, κόντρα σε όλες αυτές τις δυσκολίες που έχουμε πει και έχουμε ξαναπεί και έχουμε ξαναπεί. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα. Τα οποία δεν χρειάζεται να βγαίνουν στην επιφάνεια και να τα λέμε και να τα κάνουν και να αναπτύσσουν πάνω σε αυτά. Και επειδή υπάρχει και ένα συμμετελικό στην επόμενη εβδομάδα, να λειτουργήσει λίγο σαν ψυχολογική όθηση, σαν ψυχολογική ντόπα, όπως λέμε αυτά τα κλισέ τα δημοσιογραφικά σε αυτές τις περιπτώσεις, για το μάτς με την ΑΕΚ. Είδατε πώς λειτουργήσε η παρουσία κόσμου στο αεροδρόμιο πριν το μάτς με τον Ατρόμητο. Είναι λοιπόν το μάτς της Κυριακής μια ωραία ευκαιρία. Το συγκεκριμένο. Εντάξει, τώρα τι άλλο να πω. Ρεπορταζιακά δεν είχε κάτι αξιοσημείωτο. Ο Βέλεθ έφυγε κουτσένοντας. Και συνέχισε και ο Βέλεθ θα μπορούσε να γίνει αλλαγή, να ξέρετε, στο μάτς με τη Λαμία. Αλλά δεν ζήτησε να γίνει αλλαγή και συνέχισε. Τον βλέπετε ότι έχει πρόβλημα. Και πρέπει να το πιστώσουμε στα θετικά του. Εντάξει, επαγγελματία είναι τώρα. Άλλο Χρήστα μπορεί να πει: εγώ δεν βάζω τα πόδια μου τώρα στη φωτιά. Ήταν και το γήπεδο σε μέτρια ως κακή κατάσταση. Όπως μας λέγανε οι άνθρωποι με τους οπαδούς μετά το παιχνίδι. Θα πει: εγώ θα γίνω αλλαγή. Να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Πώς και πόσοι μισθοφόροι έχουν περάσει με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάποιο άλλο θέμα. Εντάξει. Η ομάδα έχει διημέρο ρεπό. Κάποιοι φύγανε και εκτός πόλης λίγο να ξελαμπικάρουν λίγο. Το χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές, είναι η αλήθεια αυτό. Πνευματικά περισσότερο να ξεκουραστούν, γιατί δεν τίθεται θέμα σωματικής κούρασης. Θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, γιατί κάποιοι βλέπω επιμένουν να γράφουν είτε συνάδελφοι, όχι τόσο βέβαια από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, είτε διάφοροι, ότι η ομάδα είναι κουρασμένη και χρειάζεται ξεκούραση κτλ. Δεν είναι κουρασμένη ομάδα. Σωματικά. Τελευταίες μετρήσεις που γίνανε τις πρώτες μέρες του Φλεβάρη ήταν μια χαρά. Δεν έχει θέμα σε αυτό το κομμάτι. Θα σταματήσει, λέω, αυτή η καραμέλα. Το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτά. Ευχαριστούμε. Πάμε στο break. Ωραία τα είπες. Μπράβο, Νίκο. Ευχαριστώ, Χρήστα. Πριν πάμε στο break, μαζί μας είναι ο Μαρμαρίδης, βεβαίως. Και σήμερα, με έπιπλα υψηλής αισθητικής, τα οποία θα βρείτε στο Μαρμαρίδη, ποιότητα top, σε προνομιακές τιμές, να είστε σίγουροι ότι κάθε ευρώ που θα δώσετε απολαμβάνετε υψηλότερο δυνατό value for money. Με νέο πλάνο δόσεων, χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή, ο Μαρμαρίδης που στηρίζει και είναι σημαντικό την τοπική επιχειρηματικότητα και τις ελληνικές βιοτεχνίες επίπλων, δίνοντας αξία στην εγχώρια παραγωγή. Και για Αγιανόπουλο Σέρβις, όσοι έχετε πρόβλημα με το φορτηγό σας, καλείτε στο 2310 751933, 24 ώρες το 24ωρο, το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου έρχεται για να σας βάλει μπρος. Και τώρα που είπα πρόβλημα με το φορτηγό, θύμισε μου να στο break. Με το φορτηγό. Όχι για κάποιο φορτηγό, για κάτι άλλο. Ο Ελκαμιόν. Ο Ελκαμιόν. Ωραία. Θέμα χρόνου να έρθει στην Ελλάδα ο κορονοϊός. Καλή προετοιμασία ποια είναι. Τι. Καλή προετοιμασία ποια είναι. Να πλένεις τα χέρια σου, να αυτό. Οκ, okay, ναι. Να προσέχεις. Το κάνουμε αυτό, αλλά είναι αρκετό. Εγώ σου λέω, έχω και αντισηπτικό στο αυτοκίνητο πάντα, ας πούμε. Ναι. Και βάζω, οκ, okay, αλλά είναι αρκετό. Όχι, θα πάω και με αεροπλάνο. Θες να πας στον ημιτελικό. Καλά να περάσετε. Ναι. Καλά να περάσετε. Θα πας στην Κρήτη. Καλά να περάσετε. Θα είσαι απεσταλμένος την επόμενη Τετάρτη, Χρήσανθε. Λογικά. Μάλιστα. Ο Κεν Μπράουν επέστρεψε στις προπονήσεις. Αυτός είναι ο δικός μας, ο Κεν, δεν είναι. Αυτός. Πρόστιμο έφαγε. Παίζει με κολοσσό. Μπράβο τον Μπράουν. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο,
Εντάξει. Δεν μας έπαιρνε να φύγει. Δεν μας έπαιρνε. Μάλιστα. Ήταν ατύχημα, λέει ο άλλος. Καθάρισε τον άνθρωπο. Αυτό που έγινε στην... είναι πολύ ατύχημα. Ήταν. Όταν πας με το μαχαίρι, δεν είναι ατύχημα. Τέσσερις μαχαιριές. Τι ατύχημα. Κατά λάθος έπεσε. Κατά λάθος έπεσε το μαχαίρι, το στήθος πάνω στο μαχαίρι. Τέσσερις φορές. Τέλος πάντων. Δεν έχω καταλάβει ακόμη ποιο μαγαζί ήταν στην Όλγα πάνω. Εντάξει, το... Ο Όλγας με Μαρτίο. Στη γωνία είναι. Δεν είναι πολύ παρατηρητικό κινητό σε αυτά τα ζητήματα. Είναι ακριβώς από την παλιά την νομαρχία. Σε εκείνο το ύψος. Ακριβώς μετά. Όλγας με Μαρτίου, ρε φίλε. Πριν το τελευταίο στη Μαρτίου κατεβαίνεις. Και βρίσκει η Μαρτίου την Όλγας. Πριν τη Σοφούλη. Δεν ξέρεις ποια είναι η Μαρτίου. Εντάξει, εκεί Μαρτίου πάντα μπερδεύουμε Μαρτίου είναι... με Συνδίκα. Ναι, ναι, η Μαρτίου, άκου λίγο φίλε. Η Μαρτίου είναι αυτή. Ναι. Πώς πας στο γήπεδο του Άρεος. Ναι. Η Μαρτίου είναι αυτή, η μεγάλη που κατεβαίνει προς τα κάτω. Ναι, το έχω. Αυτή η μεγάλη είναι η Μαρτίου. Ναι, ναι, ναι. Και φτάνεις, που είναι το Εσκομπάρ, κατάλαβα, λίγο πιο κάτω. Κατάλαβα. Από εκεί είναι. Κατάλαβα. Μάλιστα. Αυτό είναι το μαγαζί. Μάλιστα. Ωραία. Τι ωραία μας κατέσουμε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω το ποδοσφαίρο τα καλύψαμε. Μεγάλη μεταδοτικότητα του κορονοϊού, ακόμη και πριν εμφανίσει συμπτώματα ο ασθενής. Τα συμπτώματα ποια είναι? Γρήπης. Δεν με πιάνει εύκολα εμένα η γρήπη. Ναι, σε πιάνει εύκολα η γρήπη. Αλήθεια είναι αυτό. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ αύριο με είναι. Εμβόλιο, μα εμβόλιο έχει. Δεν, όχι, δεν το έχουν βρει ακόμα. Λένε. Πότε θα το βρουν? Δεν ξέρω. Αντιμετωπίζεται όμως, αντιμετωπίζεται. Φαντάζομαι πλέον. Ότι για όλα υπάρχει η διαπάθεια. Όχι, διαπάθεια. Πλέον αντιμετωπίζεται. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν έχουν βρει ακόμα την κατάσταση. Ναι. Απλά δεν ξέρω, δεν έχω κάτσει να δω αν αυτοί που έχουν χάσει τη ζωή του και στην Ιταλία. Είναι υψηλού κινδύνου όλοι. Στην Ιταλία, ας πούμε, είδα ότι είναι μεγάλη ηλικία. Είναι όλοι υψηλού κινδύνου, ξαναλέω. Ναι. Τώρα τι θα σου πω. Εγώ αύριο θα πάω σου. Είναι κάτι σαν μια, από ό,τι διάβασα, μια βαριά μορφή πνευμονίας. Κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο πράγμα είναι. Πάμε πάρουμε μακαρόνια, κρακεράκια. Πώς? Μακαρόνια, κρακεράκια τέτοια. Μην βγήκα να φερμάνει για να μας πούνε μην το λέει σπίτια σας. Φαντάζεσαι. Τι έγινε, περκάσουμε σπίτια μας. Clean feed. Γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό σκέφτηκες. Clean feed. Ψάχνω τον τρόπο που θα κάνεις εκπομπές από εκεί. Clean feed. Εγώ έχω παιδιά, πρέπει να προσέχω τα παιδιά. Καλά, βέβαια. Ναι. Πλάκα, τα παιδάκια μας πρέπει να προστατεύσουμε, γιατί και αυτά είναι υψηλού κινδύνου. Τα μικρότερα. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, χρήσανε και τα σχολεία θα κλείσουν προσωρινά. Mm. Και στο γήπεδο δεν θα πηγαίνουμε. Και στο γήπεδο δεν πηγαίνουμε. Μόνο το Facebook θα κλείσει. Στην Ιταλία αναβλήθηκαν μάτσες. Ναι. Πολλά παιχνίδια και νομίζω σε Serie A, αλλά και πολλά αεραστεχνικά αναβλήθηκαν λόγω τη όλη κατάσταση. Αλλά πλέον είναι δίπλα μα, εσύ στην πόρτα μα. Δηλαδή η Ιταλία είναι δίπλα. Ναι. Δεν είναι όπως λέγαμε Γαλλία, ας πούμε, που έφτασε Ευρώπη. Πρέπει να θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει υγιεινή, να προσέχετε λίγο την υγιεινή, να πλένετε τα χέρια σας όταν μπαίνετε σπίτι, όταν πηγαίνετε τουαλέτα, οτιδήποτε. Πρέπει να έχετε το νου σας. Κάτσε με λίγο, σε λίγο καιρό αρχίζουμε να κυκλοφορούμε μάσκες μέσα στη Θεσσαλονίκη. Και εδώ πέρα, κάτι για ένα ντετόλ για τα μικρόφωνα, άμα φέρουμε. Θα είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Γιατί επειδή εγώ είμαι και λίγο με τις ασθένειες κατά φαντασία πολλές φορές, θα νομίζω ότι το έχω. Μην το συζητάμε άλλο, ας το καλύτερα. Να επιστρέψουμε στα αθλητικά. Λοιπόν, FM και όλα τα μηνύματά στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Ο φίλος ο 779. Αυτοί που λένε για αυτονόητο στόχο, είτε είναι αργιανοί μετά το 2010, είτε έχουν αμνησία. Ο Άρης τώρα χτίζει τη μόνιμη ευρωπαϊκή καθιέρωση με δύσκολες συνθήκες. Μιας που είπες μετά το 10, σαν σήμερα είναι και εκείνη η τρομερή παρουσία των φίλων του Άρη, δεν θα πω μόνο στο γήπεδο της Μάντσεστερ City αλλά και στους δρόμους, και υπάρχουν και τα βιντεάκια, εμένα πιο πολύ εκείνα με τρελαίνουν να σου πω την αλήθεια, τα βιντεάκια από τον κόσμο του Άρη στους δρόμους του Μάντσεστερ και στο γήπεδο βέβαια, οκ. Okay. Τρομερή παρουσία όντως, πριν 9 χρόνια το μάτς με τη City στο Etihad, 3-0, εντάξει, οκ. Okay. Ήταν δύσκολο το έργο της ομάδας εξ αρχής, εννοείται αυτό. Αλλά ήταν μια πολύ όμορφη παρουσία και είναι βράδια τα οποία έχουμε να θυμόμαστε, ειδικά εσείς που τα ζήσατε και ήσασταν εκεί πέρα. Και μακάρι φυσικά να έρθουν και άλλα αντίστοιχα στο μέλλον και από την επόμενη σεζόν που η ομάδα θα είναι με το καλό πάλι στην Ευρώπη. Να κάνει και το βήμα παραπάνω, γιατί όχι. Να πάει και στους ομίλους. Να προσέχει με τη σύστημα κατεβαίνει εκτός έδρας. Πολύ βασικό και αυτό. Για να μην αποκλείεται από κάτι χωριά από την Νορβηγία. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Και μακάρι να πάνε όλα καλά και να πάμε παραπάνω. Τι έχω και τόσο έντονο. Προχώρα, ρε φίλε. Μόνο εσύ τα ακούς.
Τώρα απ' έξω. Τώρα τα ακούστηκε. Είναι, αλλά είναι απ' έξω, ρε φιλε. Ναι, ακούγεται έξω από το στούντιο. Έντονη, αυτοί που φωνάζουν έξω από το στούντιο. Φαντάζομαι χωμόνε και όλα αυτά ο άλλο για να φωνάζουν. Χωρί να αντιλαμβάνω ότι έχει ραδιόφωνο να κάνει εκπομπή. Σάκι, άντε. Λοιπόν, για τον μπάσκετ είπε και ο Χρήσανθος ότι ο Μπράουν επέστρεψε. Υπάρχει παιχνίδι σημαντικό και όλα στο Σάββατο εκτός έδρας με τον Κολοσσό. Πολύ σημαντικό μάτς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εμφανιστεί ο Άρης μετά τη διακοπή. Έχουμε ένα καλό δείγμα από το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Διαφορετικό μάτς βέβαια, πολύ διαφορετικό το παιχνίδι αυτό. Θα ασχοληθούμε περισσότερο και τις επόμενες μέρες και με τη βοήθεια του Αντώνη του Γκάτζιου πάνω σε αυτό το κομμάτι. Για το ποδόσφαιρο είπαμε, η ομάδα έχει ρεπό. Στον Πάνσκο βλέπω πήγαινε κάτι παιδιά μας από χθες και απολαμβάνουν τα χιόνια εκεί πέρα. Και από αύριο το απόγευμα ξανά στο γήπεδο προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, περισσότερο έχοντας βέβαια το μυαλό στο παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας κόντρα στην ΑΕΚ στο Άκρο, στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά. Καλά τα λες. Καλά τα λέω. Μου λένε εδώ διάφοροι και τα λοιπά, τους δίνω μια συμβουλή. Μην πολύ λέτε. Δεν είναι η εποχή. Έκανε το ένα, έκανε το άλλο. Μας υποσχέθηκαν το ένα. Μας είπε ο ένας το άλλο. Ας τα κάνουν πρώτα αυτά που υπόσχονται και μετά να τα πούμε. Πριν τα κάνουν στις συναντήσεις, στις λεζάντες και στις φωτογραφίες, ξέρω κι εγώ να βγω. Τι μας υποσχέθηκαν και δεν έγινε. Δεν σου λέω. Απειλή ακόμα και το Champions League. Εντάξει. Τώρα θα πάμε βέβαια στην άλλη πλευρά με όλα αυτά με τα μέσα τώρα και τα λοιπά. Θα τρομοκρατήσουμε τον κόσμο τώρα. Ότι τι? Θα τρομοκρατήσουμε τον κόσμο. Να το αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ναι, να είμαστε έτοιμοι. Βλέπω στα μίντια αρχίζει ο πανικός. Εντάξει. Είναι επειδή είναι συμπόρτα σου πλέον, Χρήσανθ. Ναι, οι περισσότεροι όμως δεν ξέρουν καν τι είναι αυτό. Ναι, εντάξει, γιατί δεν μας ακούμπησε. Ναι, είναι κάτι σαν τι είναι η γρήπη, τι είναι αυτό, τι είναι το ένα, τι είναι το άλλο. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν. Εντάξει, θα κάνουμε ανάλυση τώρα εμείς του κορονοϊού. Θα κάνω όλα για την υγεία. Ναι, κάνε μετά σε 6,5 με 7,5. Κανένα. Είναι πιο ανάλαφρη εκπομπή μετά. Τι? Είναι πιο ανάλαφρη εκπομπή μετά. Δεν ναι, όντως. Σας άκουσα προχθές τι λέγατε. Μα όχι, εδώ μου έβγαλα το τέτοιο και έκανα το άλλο. Γι' αυτό υπάρχει όμως. Τι? Γι' αυτό υπάρχει. Ναι, αλλά οι γραμμές βαράνε συνέχεια. Παιδί πουλάτε. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Εντάξει. Είπαμε θέλει προσοχή τώρα από εκεί και πέρα. Αν φτάσουμε σημείο να φτάσει και μέσα να περάσει τα σύνορα, θα κλειδωθούμε στα σπίτια μας. Τι να κάνουμε. Μέχρι να... Για να αρρωστήσουμε σίγουρα. Μέχρι να στρώσει κατάσταση. Γιατί να αρρωστήσει. Άμα κλειδωθεί μέσα στο σπίτι, θα αρρωστήσει. Γιατί? Γιατί έτσι σημαίνει. Με μαθηματική ακρίβεια, να ξέρει. Θα είσαι μέσα στο σπίτι. Θα έχει τα αντιτόλ σου, θα έχει το ένα, θα έχει το άλλο, δεν θα κυκλοφορεί πολύ έξω. Στην Ιταλία διέσαι το σούπερ μάρκετ. Με την κατάσταση που επικρατεί τώρα εκεί. Αναβολή του πρωταθλήματος στην Ιταλία, κατέβασαν τα φιλέ στο βόλι. Μπαίνει ο Σεκελαρόπουλο. Μάλιστα. Εντάξει, τα φιλέ στο βόλι. Ζωνίκο Ευαγγελάτο. Δεν είδα πολύ σούπερ μπάλα χθε. Είδα πολύ λίγο. Είναι η αλήθεια. Δεν μπόρεσα να δω παραπάνω. Έβλεπα την άλλη εκπομπή. Είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Είναι η αλήθεια. Έχεις δίκιο. Ναι. Όντως έτσι είναι τα πράγματα. Λοιπόν, έχεις τίποτα να προσθέσεις, Ρίσανθε? Όχι. Δεν έχεις προσθέσει τίποτα, μάλιστα. Νομίζω δεν έχει και τίποτα άλλο να αναφέρουμε. Για τη FIFA ακόμα δεν έχουμε κάτι. Ξανεπάρξει κάτι, παιδιά. Και η ΠΑΕ θα ενημερώσει και εμείς θα ενημερώσουμε. Εννοείται. Αλλά δεν είναι ότι θα βγει και απόφαση σήμερα. Γιατί κάποιοι μπερδευτήκατε και νομίζετε ότι θα βγει σήμερα η απόφαση. Όχι. Η απόφαση μπορεί να βγει άμεσα. Μπορεί να βγει και μέσα στο Μάρτιο. Θα το δούμε αυτό. Πώς θα πάει. Αλλά ζούμε στην πρώτη φάση τι θα γίνει σήμερα στην εκδίκαση. Επαναλαμβάνω το αστέρι, γιατί στέλνει μήνυμα και ένας φίλος και ρωτάει με αφορμή την αναφορά μας νωρίτερα στο μάτι της Κυριακής. 10 ευρώ βλέπω στις θύρες 1, 2, 3 και 4. Πέταλα φιλοξενούμενων και στην 2 των προπονητών δηλαδή. Η είσοδος για παιδιά 12 ετών είναι δωρεάν. Καλό και αυτό. 15 ευρώ στις θύρες 7, 9 και στα VIP. Μια χαρά. Πάρα πολύ καλά. 15 ευρώ στην 7. Δεν τα λες και άσχημα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, παιδιά, για το μάτι της Κυριακής. Ίσα-ίσα το τρίμερο, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θα φύγουμε όλοι τρίμερο πια. Εντάξει. Δεν θα πάτε, φύγετε όλοι. Αν ήταν έτσι, θα άδειαζε η πόλη. Εντάξει. Καλό θα είναι όσοι μπορείτε την Κυριακή στο γήπεδο. Καλό καιρό θα έχει. Όλα φτιάχνει σιγά-σιγά. Μια χαρά. Μπαίνουμε στην άνοιξη όπου να είναι.
Και μετά τη Δευτέρα πηγαίνετε, πετάξτε τα χαρτιά τους. Φάτε λαγάνες, φάτε ταραμάδες. Τι τρώμε σε αυτές τις μέρες. Στο αθόρυβο 0. Το κινητό λοιπόν. Τι διαβάζει με τόση προσήλωση, Χρυσάν. Τι έβαθα. Δεν μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας. Όχι, μάλιστα δεν μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας. Ωραία. Εξαιρετικά. Έχει μια συνέντευξη του Λίντζι Ρόου στη Γαλλία που μπορείτε να διαβάσετε στο All About Aris. Ανέβηκε νωρίς το πρωί. Ο Γάλλος που λέει κιόλας ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που πουλάει ποδοσφαιριστές και δεν ξέρω αν θα μείνει το καλοκαίρι. Λέει. Αν έρθει κάποια καλή πρόταση, λέει, θα δούμε τι θα γίνει. Έτσι είναι συνήθως. Ξέρω, αν έρθει μια καλή πρόταση. Καλή όμως, μην είναι τώρα τίποτα ψίχουλα. Τον κάνουμε ένα ωραίο πακέτο. Για τον πάμε στο αεροδρόμιο το συγκεκριμένο. Όλα αγοράζονται και όλα πωλούνται. Αυτή είναι η κατάσταση. Και φυσικά το ότι το στατιστικό το πολύ ενδιαφέρον του Άρης είναι δεύτερο στα ντέρμπι τη φετινή σεζόν. Έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Τα είπαμε και νωρίτερα. Έχει ίδιου βαθμού βέβαια με Άρη και Παναθηναϊκό, αλλά είναι καλύτερο στη διαφορά των τερμάτων. 14-12. Και αν δεν ήταν λίγο σφυρίχτρια, ειδικά με την Άρη, θα ήταν πολύ, πιο... θα ήταν πολύ καλύτερη η σκομιδή του Άρη στα ντέρμπι. Θα είχε τρει το Βικελίδη και άλλου δύο στο ΑΚ, άλλου πέντε βαθμού. Και η ΑΕΚ θα είχε τέσσερι λιγότερου. Αλλά τέλο πάντων, εντάξει. Να δούμε τους ορισμούς των ξένων την επόμενη Δευτέρα για τα μάτια Κυπέλλου. Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτοί είναι ικανοί να ονομαστούν Έλληνες. Ενώ έχουν πει θα μπουν ξένοι. Εγώ άμα δεν δω ότι στο site της ΕΠΟ ο Λούμπος. Όχι Λούμπος, όχι. Σε κάτι άλλο. Όχι Λούμπος. Ναι. Ο Ματίας. Ματίας. Γκίντερ. Ναι, ναι. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Να σφυρίζει με το. Και ξένα στο ΒΑΡ, έτσι, όχι Έλληνα στο ΒΑΡ. Εννοείται. Εντάξει, γιατί με τη, στο. Εκεί μπορεί να γίνει μια ζημιά. Το ΒΑΡ μας την έκανε τη ζημιά. Ποιο Κουμπαράκη. Και να βάλει τον Τόμας Βερμάλεν στο ΒΑΡ. Βερμάλεν. Βερμάλεν, Βερτόχε να πούμε. Ναι. Αυτούς να έχετε. Γιατί αν έχει τίποτα Έλληνες, δύσκολα θα περάσουν όσοι ήταν στο ΑΚ. Έτσι. Λοιπόν, τώρα μπροστά μας έχουμε το παιχνίδι που είσαι με τον Ατρόμητο. Επαναλαμβάνω και εγώ αυτό που είπε ο Νίκος, ότι πρέπει να έχει κόσμο και ως ένα χειροκρότημα μια ανταμοιβή στους ποδοσφαιριστές. Πέρα από το ότι ο Άρης πρέπει να το πάρει το μάτς, γιατί αύριο μεθαύριο δεν ξέρεις τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα γίνει κάτι, αλλά από την άλλη, ποτέ δεν πρέπει να παίζεις με όλους αυτούς. Και πρέπει, έστω και τυπικά, η πέμπτη θέση να κατοχυρωθεί με κάθε μέσο και τρόπο. Και να αφοσιωθείς φυσικά στα παιχνίδια του Κυπέλλου με την ΑΕΚ ως τις 23 Μαΐου να είναι ο Άρης σε έναν ακόμα τελικό Κυπέλλου για να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Η ΑΕΚ, η οποία χθες με τον Όφη έκανε πάρτι και εμείς περιμέναμε χ2. Στα έχω πει αυτά τα θέματα. Ήσουν λίγο ανυποψίαστος πάλι. Δεν χρειάζεται το παιχνίδι με την ΑΕΚ Όφη. Και δεν μπορεί να το πάρει γιατί η ΑΕΚ, Νίκο, κυνηγάει τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ θέλει να βγει δεύτερη. Θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να γλιτώσει την αφαίρεση βαθμών. Και μην ξεχνάς ότι η ΑΕΚ και πρόεδρος της Λίγκας είναι ο κύριος Λισάνδρου που είναι νομικός. Αντιλαμβάνεται καλύτερα από τον καθένα το τι γίνεται, το τι συμβαίνει και πού πάει το όλο θέμα νομικά. Στην ΑΕΚ ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι έχουν βάσιμες ελπίδες για τη δεύτερη θέση. Γι' αυτό έφαγες τη σφαγουά. Φίλε Αντώνη, αυτό που μου λες με ανησυχείς ακόμα περισσότερο. Δεν το λέω στον αέρα βέβαια. Για τον κορονοϊό. Ναι. Όντως. Ο φίλος... Τι είναι, γιατρός ο Αντώνης? Ο Αρμής, όχι, ο φίλος μας. Ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση να μηδενιστεί ξανά όλα τα μάτς. Ο ΚΑΠ λέει ότι δεν επιστρέφονται οι βαθμοί. Ναι. Γιατί αν ισχύει αυτό πρέπει να κερδίσει τον Ατρόμητο. Ναι. Όντως. Αλλά όχι, ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος. Δηλαδή το γράφει ναι. Ο ΚΑΠ. Ότι δεν επιστρέφονται οι βαθμοί. Τώρα βέβαια στην Ελλάδα τα έχουμε δει όλα κατά καιρούς. Αλλά πλέον νομίζω ότι δεν έχει και μεγάλο ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός για να επιστραφούν οι βαθμοί με το συν 5 που έχει πάει. Σωστό και αυτό. Την άλλη τη είναι 7. Σε κάθε περίπτωση δεν θεωρώ ότι θα έχει βγει τελεσίδικη απόφαση για την Ξάνθη σε σχέση με το θέμα της μέχρι να επικυρωθεί η βαθμολογία. Οπότε από τη στιγμή που θα επικυρωθεί η βαθμολογία, ναι. Την άλλη Τετάρτη,
θα τελειώσει και το θέμα για το αν επιστρέφονται ή όχι οι βαθμοί. Μάλιστα. Αλλά ο ΚΑΠ είναι ξεκάθαρος ότι δεν επιστρέφονται οι βαθμοί. Σε περίπτωση που η Ξάνθη τιμωρηθεί. Άλλωστε, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε με τι τιμωρία θα τιμωρηθεί τελικά η Ξάνθη. Αν θα είναι υποβιβασμός ή αν θα είναι αφαίρεση βαθμών. Είναι λίγο θολό το τοπίο. Αν και στην ΕΠΟ αυτή τη στιγμή ισχύει το αφαίρεση, το αποβολή ή το υποβιβασμός. Δεν ισχύει το αφαίρεση βαθμών με την τροπολογία κτλ. Ναι. Αλλά εντάξει. Στο τέλος θα δούμε τι θα ισχύσει και για το συγκεκριμένο κομμάτι. Ο φίλος ο Χάρης καλά κάνει και με το θυμίζει για να τα αναφέρω κιόλας, παρόλο που είναι Τετάρτη. Υπάρχει αυτό το μάτς της γενικής ομάδας βόλεϊ κόντρα στον Έντα Ευόσμου, νοκάουτ παιχνίδια τα προπιντελικά του κυπέλου. Ναι. Και είναι σημαντικό να το αναφέρουμε και να πάει και ο κόσμος, διότι τα έσοδα θα διατεθούν αποκλειστικά στην οικογένεια του Στέφανου του Σιούμη, γνωστού φιλάθλου του Άρη και επισήρανε τον μέλος του νερολογικού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Ιούνιο. Αντί εισιτηρίων θα διατίθεται κουπόνια των 5 ευρώ τόσο τα γραφεία του ΑΣΥΓΜΑ, Τρίτη και Τετάρτη 10 με 3.30, όσο και από την είσοδο του κλειστού της Μίκρας πριν τον αγώνα με τον Έντα Ευόσμου. Σημαντικό, θα το αναφέρουμε και αύριο φυσικά. Όσοι μπορείτε Τετάρτη, παιδιά, είναι για καλό σκοπό και για να στηρίξετε την ομάδα, αλλά και για ένα ακόμα λόγο. Λοιπόν, σημαντικότατο και πάντα. Ο Αριανός δείχνει ότι στηρίζει και τον Συναριανό αλλά και την οικογένεια του Συναριανού, οπότε θα ήταν καλό όσοι μπορείτε να βοηθήσετε με το συγκεκριμένο κουπονάκι. Η γραμμή του offside έφτασε στην Ελλάδα. Η γραμμή των site. Τον του offside. Α. Έφτασε στην Ελλάδα, λέει, στα playoffs. Θα πληρώσουν οι ομάδες 950 ευρώ για τη βάρη γραμμή του offside στα playoffs. Μάλιστα. Το κάθε match. Το κόστος θα είναι 950 ευρώ ένα παιχνίδι, λέει, που θα επιβαρύνει τις ομάδες. Ναι. Πάλι λεφτά. Πάλι. Καλά, ρε, θα δώσω για κι άλλα, ρε. Πάλι πληρώνουμε. Πάλι πληρώνουμε. Πληρώνουμε τον Ντουάρτη, πληρώνουμε και τη γραμμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιαννόπουλο που ήταν μαζί μας και σήμερα. Τέταρτο χιλιόμετρο Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Κατερίνη. Στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοχώρι βρίσκεται το Γιαννόπουλο. Πάτε το φορτηγό σας. Κάντε έτσι ένα ωραίο σέρβις. Πολύ καλές τιμές που σας προσφέρει ο Γιαννόπουλος. Τον ευχαριστούμε και σήμερα. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά μέχρι τότε. Καλή συνέχεια.